σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε μία συζήτηση, μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον ερευνητή στα Πανεπιστήμια Πατρών και Δυτικής Αττικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Φαρσαλινό. Κύριε Φαρσαλινέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Μιλήσατε και το πρωί μέσα από το Ράδιο 984 με τον Γιώργο Σαχίνη και θέλω να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας πώς θα χαρακτηρίζατε τη διαχείριση της πανδημίας τόσο από την κυβέρνηση όσο και από επιστημονικά κέντρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει σαν πετυχημένη με βάση το αποτέλεσμα, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα. Είναι αυτό που λέμε, το αποτέλεσμα μετράει. Το πιο ανησυχητικό, ξέρετε, δεν είναι να κοιτάμε το παρελθόν ή το παρόν, είναι να κοιτάμε το μέλλον. Και εγώ ακόμα δεν έχω ακούσει κάποιο πλάνο τι θα γίνει μετά. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς σκληρούς μήνες μπροστά μας. Ο χειμώνας δεν έχει μπει ακόμα. Έχουμε ακόμα Νοέμβριο. Έχουμε όλο το χειμώνα μπροστά μας, ο οποίος σημειώνω ότι είναι και ο πρώτος χειμώνας με κορονοϊό. Στο προηγούμενο κύμα ξεκίνησε το Μάρτιο. Και πλάνο. Πέρα από τα σχέδια που ακούμε για σταδιακή άρση του lockdown, το οποίο είναι σωστό, πρέπει σταδιακά να συμβεί, δεν αμφιβάλλει κανένας γι' αυτό, το τι θα γίνει και πώς θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, δεν έχουμε ακούσει κάτι. Αυτό με βάζει σε μεγάλη ανησυχία, με βάση και το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Βέβαια, ακόμα βέβαια δεν ολοκληρώθηκε το πρώτο lockdown, ακόμα δεν έχουμε δει τα πρώτα αποτελέσματα και έχουμε μπει σε μία συζήτηση σταδιακής άρσης των μέτρων μέσα από το άνοιγμα σχολείων, μέσα από το άνοιγμα επιχειρήσεων, εστίασης, λιανεμπορίου. Εγώ θα επαναλάβω αυτά που έχει πει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήταν σαφέστατος και είναι σαφέστατος, ακόμα και πολύ πρόσφατα, ότι το lockdown δεν αποτελεί στρατηγική ή λύση στην διαχείριση πανδημίας. Αποτελεί μια λύση ανάγκης, μια λύση απελπισίας, όπως γράφουμε και εμείς και σύντομα θα δημοσιευθεί μια επιστημονική ανάλυση σε ξένο περιοδικό γι' αυτό, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την Ελλάδα, για να κερδίσεις χρόνο και να κάνεις τα υπόλοιπα που χρειάζονται για να διαχειριστείς την πανδημία. Εμείς χρησιμοποιούμε το lockdown ως την στρατηγική κεντρική λύση για τη διαχείριση πανδημίας, το οποίο δυνητικά μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό, διότι και ίσως θανάτους δεν θα προλάβουμε. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να έχουμε και περισσότερους από ό,τι υπό άλλες συνθήκες. Και αυτό δεν το λέω εγώ ως μια αυθαίρετη κρίση. Το λένε μοντέλα ανάλυσης της διαχείρισης του COVID, για παράδειγμα το COVID-SIM από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Και από την άλλη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο ως πλάνο για να διαχειριστούμε την κατάσταση μετά, δηλαδή να δείξουμε ότι ναι, κερδίσαμε χρόνο και κάτι κάναμε. Ακούμε συνεχώς για ΜΕΘ και για νοσοκομεία, όμως είναι ξεκάθαρο και όποιος δει τους Ιταλούς τι έγραφαν σε επιστημονικές αναλύσεις τους από τον Μάρτιο-Απρίλιο, θα το καταλάβει ότι δεν λύνεται το πρόβλημα ούτε στα νοσοκομεία ούτε στις ΜΕΘ. Θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι υποτιμήθηκε αρχικά το δεύτερο κύμα κορονοϊού στη χώρα μας? Νομίζω ότι ξεκινήσαμε με ένα πανηγυρικό κλίμα τον Μάιο και τον Ιούνιο, παρόλο που κάποιοι από εμάς ήμασταν πολύ συγκρατημένοι, αλλά ήμασταν εκτός κλίματος, όπως καταλαβαίνετε, και μάλλον είχαμε χαρακτηριστεί έτσι και λίγο γραφικοί. Υπήρξε ένας πανηγυρισμός, υπήρχε δεδομένα, και αυτό είναι ξεκάθαρο, ελλειπής σχεδιασμός για τη συνέχεια, διότι, όπως βλέπετε, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ανύπαρκτη και ήταν ανύπαρκτη. Η κοινοτική υγεία είναι και ήταν και μάλλον θα είναι από ό,τι βλέπω ανύπαρκτη και χωρίς αυτά δεν είναι διαχειρίσιμη η πανδημία. Θέλω να μου πείτε πώς χαρακτηρίζετε τη σημερινή δήλωση του Υπουργού Επικρατείας του κ. Γεραπετρίτη. 5.000 κλίνες ΜΕΘ και ότι θα είχαμε και περισσότερους νεκρούς. Κοιτάξτε, δύο είναι τα ενδεχόμενα. Πρώτον είναι μια δήλωση κάποιου ο οποίος δεν έχει ιδέα περί υγείας και περί της διαφοράς μεταξύ ΜΕΘ που σχετίζονται με αυξημένους θανάτους, προφανώς επειδή οι ασθενείς είναι πολύ βαρύτερα ασθενείς που μπαίνουν στη ΜΕΘ ή ότι η ΜΕΘ προκαλεί τους θανάτους, γιατί η δήλωση υπονοεί ότι η ΜΕΘ είναι εκείνες που προκαλούν τους θανάτους, ή το δεύτερο που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ πιο ανησυχητικό, ότι υπάρχει μια αποτελεί μια ένδειξη απώλειας ελέγχου και απώλειας ψυχραιμίας και πανικού. Και όπως καταλαβαίνετε, το δεύτερο μας απασχολεί πολύ περισσότερο από το πρώτο. Η πίεση στα νοσοκομεία πώς μπορεί να πέσει, ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρθουν? Κοιτάξτε, είναι σωστή η στρατηγική του να ενισχύσει τα νοσοκομεία. Αλλά δεν υπάρχει σύστημα υγείας που ό,τι ενίσχυση και να του κάνεις και ό,τι νοσοκομεία και να φτιάξεις,
δεν είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση. Η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη μόνο στην κοινότητα. Δηλαδή, θα πρέπει να έχεις μια στρατηγική προστασίας των νοσοκομείων και των ΜΕΘ, δηλαδή να φτάνουν εκεί όσο δυνατόν λιγότεροι άνθρωποι. Δηλαδή, να τους διαχειρίζεσαι σωστά στην κοινότητα, στην οικία τους, στο περιβάλλον τους. Αυτό προϋποθέτει απαραίτητα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτη. Και σε επίπεδο διαγνωστικό, ακόμα δεν έχω λάβει μια απάντηση για ποιο λόγο δεν συναγογραφείται ο διαγνωστικός έλεγχος. Και σε επίπεδο νοσηλείας και αντιμετώπισης και συμβουλευτικής των ασθενών, και σε επίπεδο, εννοώ στην οικία τους βέβαια, πριν φτάσουν στο νοσοκομείο, και σε επίπεδο διαγνωστικό γενικότερα, δηλαδή δεν έχουμε διασφαλίσει την άμεση παροχή διαγνωστικού τεστ δωρεάν σε όλους όσους το χρειάζονται και στις επαφές τους άμεσα. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που δεν αναδεικνύονται στην σωστή τους βάση και αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε τον όρο, δίνουν τροφή ακόμα και σε θεωρίες συνωμοσίας. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια ενημερωτική επιλεκτικότητα. Βλέπετε σοβαρά ζητήματα και επιστημονικά στην Ελλάδα να κάνουμε πως δεν συνέβησαν ποτέ και να μην αναφέρονται πουθενά. Βλέπετε άλλες ακρότητες και μάλιστα ανακρίβειες να καταλαμβάνουν πρώτη θέση. Θα πάρω για παράδειγμα τις δηλώσεις ενός οικονομολόγου στην Ελβετία, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα ως την έναρξη μιας σοβαρής συζήτησης για την πρόσβαση της ΜΕΘ των λεγόμενων αρνητών του ιού, η οποία σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση καθόλου στην Ελβετία για το θέμα. Στην Ελβετία έγιναν οι δηλώσεις και κατακρίθηκαν άμεσα, στιγματίστηκαν άμεσα. Εδώ όμως παρουσιάστηκε ως κάτι το οποίο δημιουργεί ανησυχία στην Ελβετία. Απαράδεκτο. Επιστημονικές μελέτες που κάνουμε πως δεν υπάρχουν στην Ελλάδα από τα μέσα ενημέρωσης, ενώ είναι γεγονός ότι θα συζητηθούν. Και όλα αυτά σαφώς και ουσιαστικά ενισχύουν την επιχειρηματολογία αυτών που λέμε εμείς και ονομάζουμε αρνητές ή συνωμοσιολόγους. Δεν λύνεται, ξέρετε, το πρόβλημα με το να βάζεις κάποια πράγματα κάτω από το χαλί και να παριστάνεις ότι τα κρύβεις. Θα πρέπει να υπάρχει άμεση ενημέρωση και άμεσο ξεκαθάρισμα, διότι πάρα πολλά διαστρεβλώνονται. Και βέβαια, κύριε Φαρσαλινέ, με το βλέμμα στραμμένο στο εμβόλιο ή στα εμβόλια. Το εμβόλιο ελπίζουμε να αποτελέσει τα εμβόλια, έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ένα έτσι ευχάριστο γεγονός, το οποίο όμως δεν πρέπει να προκαλεί υπέρμετρο ενθουσιασμό, διότι είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία δεν θα απαντηθούν από τις μελέτες που γίνονται αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν δημοσιευθούν, ακόμα δελτία τύπου βλέπουμε, που αφορούν τη διάρκεια της ανοσίας, την ανοσία στις ηλικιακές ομάδες μεγάλες και στους ασθενείς υψηλού κινδύνου, στο αν θα χρειάζεται και κάθε πότε επαναληπτικός εμβολιασμός. Και σίγουρα υπάρχει και το ζήτημα του πώς θα εμβολιάσει όλο τον πληθυσμό. Άρα έχουμε μήνες μπροστά μας. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Και δεν είναι ποτέ αργά για να κάνουμε αυτό που πρέπει, διότι όποιος νομίζει ότι τώρα είναι αργά να πάρουμε μέτρα, θα δει στο επόμενο διάστημα ότι το σήμερα δεν είναι καθόλου αργά, γιατί θα έρθει το αύριο. 30 Νοεμβρίου, καταλεκτική ημερομηνία για τα περιοριστικά μέτρα, πιθανότατα, το πλέον σίγουρο θα υπάρξει παράταση. Μα ήταν αφελέστατο να πιστεύει κανένας ότι θα ανοίγαμε στις 30 Νοεμβρίου, έστω και σταδιακά. Με τον συνάδελφό τον κύριο Σαχίνη, το λέγαμε πριν καν ανακοινωθεί ότι θα γίνει lockdown. Ότι και θα γίνει και δεν πρόκειται να κρατήσει ένα μήνα. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι δεν πρόκειται να έχουμε στις 30 Νοεμβρίου και απόλυτα αναμενόμενο. Και μην ξεχνάτε ότι όμως ότι όποτε και αν συμβεί, δεν πρόκειται να επαναληφθεί η κατάσταση του καλοκαιριού που ανοίξαμε τον Μάιο-Ιούνιο και βγήκαμε καλοκαίρι όλοι σε ανοιχτούς χώρους και με σχεδόν μηδενική, όχι μηδενική, παρουσία του ιού στην κοινότητα. Είναι πάρα πολύ διαφορετικές συνθήκες. Και ακόμα και αν και όταν και όπως ανοίξουμε, σύντομα θα έχουμε σοβαρότητα προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Φαρσαλινέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαρά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Να είστε καλά.